και να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η στήριξη της υποψηφιότητάς μου για τη θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Η εμπιστοσύνη της Νέας Δημοκρατίας μου δίνει μεγάλη δύναμη και προσδίδει στην παράταξή μας στην Περιφερειακή Αναγέννηση μια νέα προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανέφερα και χθες, θα πάρω, και το επαναλαμβάνω τώρα, θα πάρω τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην ενότητα της παράταξης. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σε ό,τι με αφορά, έχω απόλυτη επίγνωση της ευθύνης μου. Από το Σεπτέμβριο του 2014 ως Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης και τα τελευταία δύο χρόνια ως Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εργάζομαι καθημερινά για αυτό που πιστεύω ότι είναι καλό για τον τόπο μας. Από την αρχή της διοίκησής μας έγιναν σημαντικά βήματα στην περιφερειά μας. Με επίπονη και συστηματική προσπάθεια, καταρτήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια, που έχουμε ξεκινήσει ήδη να υλοποιούμε. Ένα σχέδιο για μια ανοιχτή και δυναμική περιφέρεια, που έχει ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την στήριξη της επιχειρηματικότητας, τον τουρισμό και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Ένα σχέδιο που βασίστηκε στο έργο του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη, έργο το οποίο αναγνωρίζουμε, τιμούμε και συνεχίζουμε. Ταυτόχρονα όμως ένα σχέδιο που το έχουμε εμπλουτίσει με νέες ιδέες και δράσεις και που είναι ανοιχτό και σε νέες προτάσεις. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες και στους ανθρώπους της περιφέρειάς μας. Το αναπτυξιακό μοντέλο που για χρόνια εφαρμόστηκε στην περιοχή μας, όμως δεν είχε στέρεες βάσεις. Έγιναν βέβαια έργα, απορροφήθηκαν πόροι, δεν υπήρξε ποτέ όμως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής μας, για πραγματική ανάπτυξη. Στοίχημά μου είναι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα ουσιαστικά έργα για τον τόπο μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για το μέλλον της περιφέρειάς μας, επιθυμούμε τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας και της οικονομίας. Καλούμε πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους ή και να συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο. Και το κάλεσμα αυτό αφορά πρόσωπα και από άλλους πολιτικούς χώρους. Ο εμπλουτισμός τόσο του σχεδίου για την ανάπτυξη της περιφέρειας, όσο και του ψηφοδελτίου της Περιφερειακής Αναγέννησης, είναι μια ανοιχτή διαδικασία με σεβασμό στην διαφορετική άποψη και στην πολιτική διαδρομή καθενός. Η Περιφερειακή Αναγέννηση μπορεί να αποτελέσει την συνισταμένη διαφορετικών θέσεων και απόψεων μέσα από ένα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας να στηρίξουν την Περιφερειακή Αναγέννηση. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο δρόμο που χαράξαμε με δουλειά και ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Τον Μάιο του 2019 η Περιφερειακή Αναγέννηση θα δώσει μια μεγάλη μάχη και θα πετύχει μια μεγάλη νίκη. Αυτή ήταν η δήλωση. Αν θέλετε ερωτήσεις, είμαι